απόγευμά μας από το βιβλίο του Οσιέ, βιβλίων Οσιέ, σελίδες 803 και 7, ζήτα κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Σελίδες 803, κεφάλαιο ζήτα, κεφάλαιο 7 και πρώτο εδάφιο. Ενώ ιάτρευον τον Ισραήλ, απεκαλύφθη τότε η ανομία του Εφραήμ και η κακία της Σαμαρίας, διότι έπραξαν ψεύδος και ο κλέφτης εισέρχεται, ο ληστής γυμνώνει έξωθεν, και αυτοί δεν λέγουν συνεν την καρδία αυτών ότι ενθυμούμε πάσαν την ανομία αυτών. Τώρα περιεκύκλωσαν αυτών οι πράξεις αυτών, έμπροσθεν του προσώπου μου έγιναν. Εν την κακία αυτών έφρανα τον βασιλέα και εν τη ψεύδεση αυτών τους άρχοντας. Πάντες είναι μοιχή, ως ο κλίβανος, ο πεπειρωμένος, υπό του αρτοπίου, ως της αφού ζυμώσει το φύραμα πάβει, του να θερμαίνει αυτόν έως σου γίνει ζύμωσης. Εν τη ημέρα του βασιλέως ημών, οι άρχοντες σθένησαν υπό της φλογώσεως του ίνου και αυτός εξύπλωσε την χείραν αυτού προς τους αχρίους, διότι ενασχολούσε την καρδία αυτών φλεγωμένην ως κλίβανον εν τες ενέδρες αυτών. Ο αρτοπιός αυτών κοιμάται όλη τη νύχτα, την δεν αυγήν αυτή καίει ως πυρ φλογίζων. Πάντες ούτι εθερμάνθησαν ως κλίβανος και κατέφαγον τους κριτάς αυτών. Πάντες οι βασιλείς αυτών έπεσον. Δεν υπάρχει μεταξύ αυτών επικαλούμενός με. Ο Εφραήμ αυτός συνεμίγει μετά των λαών. Ο Εφραήμ είναι ως εγκριφίας, ώστις δεν εστράφει. Ξένοι κατέφαγον τη δύναμη αυτού και αυτός δεν γνωρίζει τούτο. Και λευκέ τρίχες ανεφύησαν σποράδιν εν αυτό και αυτός δεν εγνωρίζει τούτο. Και η περηφανία του Ισραήλ μαρτυρεί κατά πρόσωπον αυτού. Και δεν επιστρέφουσι προς Κύριον τον Θεόν αυτόν, δεν εξητούσιν αυτόν, δια πάντα ταύτα. Και ο Εφραήμινος περιστερά δελεαζομένη, μη έχουσα σύνεσιν, επικαλούνται την Αίγυπτον, υπάγουσιν εις την Ασσυρίαν. Όταν υπάγωση, θέλω εξαπλώσει επ' αυτούς το δίκτυό μου και θέλω καταβιβάσει αυτούς, καθώς τα πετεινά του ουρανού, θέλω παιδεύσει αυτούς, καθώς εκηρύχθη εν τη συναγωγή αυτών. Ουέ σε αυτούς, διότι απεσκύρτησαν απ' εμού. Όλεθρος σε αυτούς, διότι εισέβησαν σε μέ. Ενώ εγώ εξηγόρασα αυτούς, αυτοί ελάλησαν κατ' εμού ψεύδι. Και δεν με επεκαλέστησαν την καρδία αυτών, αλλά ολόλιζαν επί τα σκλήνα αυτών βασανίζονται, διασύτων και ίνων και στασιάζουν συναντίον μου. Κι εγώ επέδευσα αυτούς, ενώ ενίσχυσα τους βραχίωνας αυτών. Αυτοί όμως διελογίζονται πονηρά εναντίον μου. Επιστρέφουσιν, ουχείς των ύψιστων. Έγιναν ως τόξων στρεβλών. Οι άρχοντες αυτών θέλουν υπέσει εν ρομφαία. Διε την αυθάδιαν της γλώσσης αυτών, τούτο θέλει είστε το όνειδος αυτών εν τη γη της Αιγύπτου. Σάλπισον ταύτα με το στόμα σου. Θέλεις ορμήσει ως αετός εναντίον του οίκου του Κυρίου, διότι παρέβησαν τη διαθήκη μου και εισέβησαν στον νόμο μου. Ο Ισραήλ θέλει κράζει προς εμέ, Θεέ μου, σε γνωρίζομεν. Ο Ισραήλ απέρριψε το αγαθόν. Ο εχθρός θέλει καταδιώξει αυτόν. Αυτοί κατέστησαν βασιλείς πλην ουχή παρεμού. Έκαμον άρχοντας πλην χωρίς να έχω είδηση. Εκ του αργυρίου αυτών και εκ του χρυσίου αυτών έκαμον σε αυτούς είδωλα, δια να εξολοθρευθώσιν. Απέρριψεν αυτούς ο μόσχος σου Σαμάρια. Ο θυμός μου εξήφθη εναντίον αυτών έως πότε δε θέλουσι δυναθεί να καθαριστώσει. Και τούτο βεβαίως έγινε υπό του Ισραήλ. Ο τεχνίτης έκαμεν αυτό. Όθεν αυτό δεν είναι Θεός. Ο μόσχος λοιπόν της Σαμάριας θέλει γίνει συντρίμματα. Επειδή έσπηραν άνεμον, δια τούτο θέλουσι θερήσει ανεμοστρόβιλον. Δεν έχει κάλαμον, ο βλαστός δεν θέλει δώσει άλευρον και αν δώσει ξένη θέλουσι καταπεί αυτό. Κατεπόθη ο Ισραήλ, τώρα έγινε μεταξύ των εθνών ο σκεύος, ενώ δεν υπάρχει χάρης. Διότι αφεαυτόν ανέβησαν εις τους Ασσυρίους ως όναγρος, μονάζων καθεαυτόν ο Εφραήμ εμίστοσεν εραστάς. Πλήναν και μίστοσαν εραστάς μεταξύ των εθνών. Τώρα θέλω συνάξει αυτούς και θέλω συλληπιθεί με το λίγον δια το φορτίον του βασιλέως των αρχόντων. Επειδή ο Εφραήμ με πλήθυνε τα θυσιαστήρια δια να αμαρτάνει, θέλω συγγίνει σε αυτόν θυσιαστήρια του αμαρτάνει. Έγραψα προς αυτόν τα μεγαλεία του νόμου μου πριν, ελογίστησαν ως αλότριον πράγμα. Εν τες θυσίες τας οποίας προσφέρουσιν σε με θυσιάζουσιν κρέας και τρόγουσιν, ο Κύριος δεν δέχεται αυτάς. Τώρα θέλει ενθυμηθεί την ανομία αυτών και επισκεφθεί τα σαμαρτία ημών αυτών. Αυτοί θέλουν συνεπιστρέψει στην Αίγυπτον, διότι ο Ισραήλ ελισμόνησε τον ποιητή αυτού και οικοδομεί ναούς και ο Ιούδας επλήθυνε οχυρεμένας πόλης
αλλά θέλω εξ αποστήλει πυρ επί τας πόλης αυτού και θέλει καταφάγει τα παλάτια αυτών. Αμήν. Ο Οσία λοιπόν προφητεύει, προφητεύει δια Πνεύματος Αγίου με εντολή, κατεύθυνση, διαταγή Θεού προς το λαό Ισραήλ, αποκαλύπτοντας και φανερώνοντας τις αμαρτίες του, τα λάθη του, τα προβλήματά του, ώστε τον προειδοποιεί, καθώς τον προειδοποιεί ότι όλα αυτά θα έχουν σαν συνέχεια την ημέρα της επισκέψεως και την ημέρα της ανταποδόσεως του Θεού, μην τυχόν και ο Ισραήλ έρθει εις επίγνωση της αμαρτίας του, μετανοήσει και σωθεί. Είναι πολύ ακαλός ο Θεός, πολύ αγαθός. Δείχνει το τέλος. Και το τέλος δείχνει ότι θα είναι πολύ κακό από τη ζωή που κάνουν σήμερα. Δείχνει πρώτον αυτό. Δεύτερον, δείχνει τα λάθη του σήμερα, τις αμαρτίες του σήμερα. Γιατί αυτή η ζωή του σήμερα θα καταλήξει εκεί, στην ημέρα της κρίσεως και της ανταποδόσεως. Αλλά δεν τελειώνει εκεί. Δεν απειλεί δηλαδή, προειδοποιεί, αλλά ταυτόχρονα δείχνει και την οδόν της διαφυγής που θα οδηγήσει πια στην ευλογία, την οδό της ευλογίας. Και αδελφοί αγαπητοί, μέσα από το Λόγο του Θεού, το έχουμε πει πάντοτε, το λέμε πάντοτε και θα συνεχίζουμε να το λέμε, δεν είναι ο Λόγος του Θεού και δεν κηρύτε το Λόγος του Θεού για να δούμε τα λάθη εκείνων και να πούμε δίκαιος ο Θεός, καλά τους έκανε, αλλά να βλέπουμε μέσα από τα λάθη εκείνων την κατάσταση τη δική μας, να λαμβάνουμε διδασκαλία, να αναγνωρίζουμε τα προβλήματα που είχαν αυτοί, ότι είναι και δικά μας προβλήματα πολλές φορές, ώστε να εκλέγουμε, καθώς ανοίγεται μπροστά μας η οδός της κατάρας και της ευλογίας, να εκλέγουμε την οδό της ευλογίας. Και μάλιστα προχωρώντας μέσα στην οδό της ευλογίας, στην οδό της μεγαλύτερης ευλογίας και της δόξης του Θεού τελικά. Άρα λοιπόν με μεγάλη προσοχή διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη, γιατί μέσα από αυτή βλέπουμε πόσο εργάζεται ο Θεός, πώς γνωρίζει ο Θεός τα πάντα, πώς προειδοποιεί ο Θεός. Αλλά ακόμη πιο πολύ και πιο σοβαρό είναι αυτό, ότι βλέπουμε ποια θα είναι η συνέχεια μας και το μέλλον μας. Και είναι πολύ σοβαρό, αδελφοί, αυτό, γιατί οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για το μέλλον τους και πηγαίνουν σε αστρολόγους, σε μάντιες, σε χαρτορίκτρες, γιατί το μέλλον είναι κάτι που απασχολεί τον άνθρωπο. Εμείς μέσα από το Λόγο του Θεού γνωρίζουμε το μέλλον μας, αλλά γνωρίζουμε και πώς να αποφύγουμε το κακό και να ζήσουμε εκλέγοντας το Λόγο του Θεού, το αγαθό. Γιατί ο άνθρωπος δεν ζει ένα κισμέτ, ο άνθρωπος εκλέγει, επιλέγει. Έχει τη δυνατότητα να βλέπει το κακό και να φεύγει και να βλέπει το καλό και να προσκολάται. Να βλέπει το κακό στη ζωή του και να μετανοεί και να το απορρίπτει και να βλέπει το καλό και να το διεκδικεί και να προσκολάται. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή την ελευθερία που έχει δώσει στον άνθρωπο, γιατί έτσι τον έχει φτιάξει, αλλά πιο πολύ τον ευχαριστούμε τον Θεό για τη διδασκαλία που κάνει μέσα στο λαό του, μέσα στην εκκλησία του, για να εξασφαλίσει στη ζωή μας την γνώση και μάλιστα την επίγνωση της οδού της ευλογίας. Και έρχεται ο Θεός και λέει τώρα στο 7ο κεφάλαιο, ενώ οι άτρεβον τον Ισραήλ απεκαλύφθη εις εμέ τότε η ανομία και η κακία του. Ενώ τον γιάτρευα τότε, ο Θεός το ήξερε, σε ποιον απεκαλύφθη, στον Ισραήλ. Και τι σημαίνει αυτό? Όταν είναι ένα βρώμικο ρούχο, είναι όλο βρώμικο. Όταν όμως το πλύνουμε, βλέπουμε ποιες είναι πια οι μουτζούρες που δεν βγαίνουν. Με το πλύναμε αλλά δεν βγαίνει αυτό. Το ξαναπλένουμε αλλά δεν βγαίνει. Μέχρι να το πλύνουμε δεν το έχουμε καταλάβει. Όταν όμως το πλύνουμε και το καθαρίσουμε, διακρίνουμε καθαρά ποιες είναι οι βαριές, οι χοντρές αμαρτίες, μουτζούρες, βρωμιές. Η ανομία και η κακία. Αυτά θεωρούνται από το Θεό πολύ σοβαρά αμαρτήματα. Ανομία, τι πει ανομία? Δεν λογαριάζω το Λόγο του Θεού. Δεν έχω φόβο Θεού. Και κάνω ό,τι θέλω και όπως με οδηγεί η καρδιά μου. Και η κακία ποια είναι?
Κακία είναι επειδή δεν γίνονται όπως τα θέλω εγώ, αρχίζω και θυμώνω. Και η πορεία της κακίας είναι ο θυμός, είναι η οργή. Παράπονο, οργή, θυμός, φθόνος, ζήλια, κακία. Επειδή δεν είναι τα πράγματα όπως τα ήθελα, δεν είναι τα πράγματα έτσι πως τα βλέπω. Είναι σαν το γιατρό, πάμε για πονοκέφαλο και μας βρίσκει ότι έχουμε ίωση, μικρόβιο και εγώ δεν ξέρω πού αλλού. Εμείς πήγαμε όμως για τον πονοκέφαλο. Πήγαμε για τον πονοκέφαλο μια μέρα, δύο μέρες, παίρνουμε, δεν περνάει, πάμε στο γιατρό και αρχίζουν και βγαίνουν τα πράγματα. Έτσι γίνεται και με τον Θεό. Ο Θεός έρχεται και γιατρεύει τον άνθρωπο. Τι θα πει τον γιατρεύει, του συγχωρεί αμαρτίες, τον οδηγεί, να πω και μια έκφραση, τον καλοπιάνει γιατί τον αγαπάει. Και όταν ο Θεός επεμβαίνει για θεραπεία στη ζωή του ανθρώπου, τότε βλέπει τι είναι αυτό που δεν θεραπεύεται. Σαν τη μουτζούρα, τι είναι αυτό που δεν καθαρίζεται. Ποια είναι η αιτία. Και το επαναλαμβάνω γιατί είναι πολύ σοβαρό. Δεν το βλέπει ο Θεός. Ο Θεός τα ξέρει. Ο άνθρωπος τα βλέπει. Όταν ερχόμαστε στην εκκλησία και μας ελέγχει ο Θεός, πάρα πολλές φορές αναγνωρίζουμε το λάθος μας, μετανοούμε και επιστρέφουμε. Όμως κάποιες στιγμές σκληρινόμεθα. Λέω και αυτό. Αυτό είναι η μουτζούρα που δεν βγαίνει. Όταν σκληραίνει ο άνθρωπος, φαίνεται η μουτζούρα που δεν βγαίνει. Και εκεί πρέπει να επιμένουμε. Και επιμένει και ο Κύριος και πρέπει να επιμένουμε και εμείς. Δεν μπορώ αυτόν να τον συγχωρήσω. Όχι, δεν μπορώ να τον αγαπήσω, δεν μπορώ να τον συγχωρήσω. Όλους τους αγαπάω και λέει αλήθεια. Όλους τους αγαπάω. Αλλά αυτόν, αυτή είναι, μου είχε κάνει τότε εκείνο τ' άλλο και αυτό δεν μπορώ να τον συγχωρήσω. Τι σημαίνει δεν μπορώ να τον συγχωρήσω. Με γιάτρεψε και συγχωράω όλους τους άλλους. Με γιάτρεψε και αγαπάω όλους τους άλλους. Και φάνηκε τι είναι αυτό που δεν μπορεί να γίνει. Και σκληραίνει κάποια και αντιστέκεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουμε, δεν πρέπει να συνεχίσουμε, αντιθέτως. Εκεί πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας. Και όλα αυτά γιατί η αμαρτία, γιατί η ανομία, γιατί η κακία, διότι έπραξαν ψεύδος. Α, τώρα πώς αρχίζει αυτή η πορεία. Ψέματα, κλέφτης, κλέψε, ψέματα, κλοπή, ληστεία. Αυτά τα τρία οδηγούν τον άνθρωπο σε ανομία και σε κακία. Λέω ψέματα, με πιάνουν και θυμώνω. Κλέβω, με καταλαβαίνουν και αγριεύω. Έχετε δει τη γάτα όταν τη στριγμώνουν, βγάζει τα νύχια. Όσο κλέβει, φεύγει. Αλλά όταν τη στριγμώξεις, έτσι μας κάνει ο Θεός, μας στριγμώχνει. Τώρα όταν θα μας στριγμώξει ο Θεός, θα κάνουμε, βγάλουμε τα νύχια. Ή θα πούμε γέννητο Κύριε σε με το θέλημά σου. Τότε πάμε προς την οδό της ευλογίας. Και δεν λέγουσι εν την καρδία αυτών ότι εγώ γνωρίζω όλοι τους την ανομία. Δεν τη λογαριάζουνε. Ενώ λένε ψέματα, ενώ κλέβουνε, ενώ ληστεύουνε. Δεν λένε, μας βλέπει ο Θεός. Είμαστε σκληρημένοι άνθρωποι. Η καρδιά έχει σκληρινθεί από τις επιθυμίες της. Η πράξη τους τους περικυκλώνουν. Και όλα αυτά γίνονται μπροστά στο πρόσωπό μου. Και δεν το καταλαβαίνουνε. Εν την κακία αυτών έφραναν τον βασιλέα και εν ψεύδεση αυτών τους άρχοντας. Με την κακία τους χρησιμοποιούν την κακία τους για να χαίρεται ο βασιλιάς. Και να εφραίνονται οι άρχοντες. Κολακεύουνε. Κολακεύουνε. Καλοπιάνουνε. Προσπαθούνε να κερδίσουνε με πολιτική τους άρχοντες. Ψέματα λένε. Το ψεύδος. Κλέβουνε, εκμεταλλεύονται, η κλοπή, ληστεύουνε, αλλά προσπαθούν να κολακεύσουνε. Και λέει η γραφή εδώ, αδελφοί αγαπητοί, κάτι πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Πάντες είναι μυχή. Και μάλιστα τόσο μυχή, όσο ο κλίβανος, ο πεπειρωμένος υπό του αρτοπιού, ώστις αφού ζυμώσει το φύραμα, πάβει του να θερμαίνει αυτόν έως γίνει ο ζύμωσης. Στο φούρνο το φούρναρις τι κάνει. Πηγαίνει ξημερώματα πολύ, νύχτα σηκώνεται και ανάβει το φούρνο, αλλά δεν τον ανάβει πολύ για να φλογώσει, να καεί και ό,τι βάλεις μέσα να το κάψει. Τον ανάβει σιγά σιγά,
θερμαίνεται, 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 αρχίζει να ζυμώνει για να φουσκώσει το ψωμί και όταν κατά την περίοδο που ζυμώνει για να φουσκώσει το ψωμί το κλείνει και έχει πάρει την κατάλληλη θερμοκρασία που δεν χρειάζεται άλλη φωτιά για να ψήσει. Αυτή είναι η μοιχεία τους. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί να προσέξουμε λίγο τι είναι η μοιχεία. Γιατί η μοιχεία βέβαια γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι είναι. Ο μοιχός ποιος είναι? Ένας άνθρωπος παντρεμένος, μια γυναίκα παντρεμένη που ξαφνικά βλέπει έναν άλλον ή μία άλλη και αρχίζει εκεί και δημιουργείται μία έλξης παράνομη ενώπιον του Θεού, στα μάτια του Θεού. Αρχίζει η καρδιά να επιθυμεί, η σάρκα να επιθυμεί, το πνεύμα να εκλέγει και ο άνθρωπος πια φεύγει από το δρόμο της νομιμότητος του Θεού, της αγάπης του Θεού και μπαίνει στην παρανομία. Όμως η μοιχεία δεν είναι μόνο η σαρκική μοιχεία. Είναι πολύ σοβαρό και η σαρκική μοιχεία, αλλά είναι οτιδήποτε σε απορροφά από τον νόμιμο σύζυγό σου που είναι ο Χριστός. Από τον Κύριό σου που είναι ο Χριστός. Οτιδήποτε σε απορροφά. Η μοιχεία μπορεί να είναι ακόμη και το έργο του Θεού. Να τα αγαπήσω τόσο πολύ, δηλαδή λέω για τον εαυτό μου, ο Θεός να με φυλάει και όλους μας, τον ακηρύττω, που να μην λογαριάζω τίποτα άλλο από τον ακηρύττω. Και να έχει κάνει χάρη ο Θεός να μου έχει δώσει και χάρισμα και εγώ να ασχολούμαι μόνο με αυτό. Και να το αγαπήσω τόσο πολύ, αυτό ξέρετε πως λέγεται έρωτας. Και ο έρωτας δεν είναι από το Θεό. Εμείς αγαπάμε μόνο το Χριστό με όλη μας την καρδιά. Και όλα τα άλλα ζούμε χρησιμοποιώντας τα για την αγάπη του Χριστού. Μπορεί να αγαπήσω τη δουλειά μου, να ερωτευθώ τη δουλειά μου. Να με απορροφήσει την ψυχή μου, το πνεύμα μου. Ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Αγαπήσεις Κύριον το Θεό σου με όλη την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια και τη δύναμη. Σκεφτείτε εμένα και έναν άνθρωπο, να μιλώ για μένα, να αγαπήσω τη δουλειά μου, με όλη μου την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια και τη δύναμη. Γίνεται? Βέβαια, αυτή είναι η μοιχεία. Αυτή είναι η μοιχεία. Να αγαπήσω, τι να σας πω, οτιδήποτε. Δεν μιλάω για αμαρτία. Πόσο μάλλον την αμαρτία. Να αγαπήσω να παίζω χαρτιά, να αγαπήσω να... πόσο μάλλον την αμαρτία. Αλλά δεν είναι η μοιχεία μόνο στην αμαρτία. Και αυτός ο άνθρωπος που είναι ερωτευμένος με κάτι που δεν είναι ο Χριστός, δεν βλέπει. Έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, γιατί είναι σαν φωτιά που καίει και δεν σβήνει. Περνάει και δεν σβήνει. Φλογίζει την καρδιά. Και έχει ωραία ορισμένα χαρακτηριστικά μέσα από το Λόγο του Θεού που έχει αυτού του είδους ο ερωτευμένος, πρέπει να τα λαμβάνουμε πάντοτε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Πολύ σοβαρά. Επιθυμώ πάρα πολύ, τι να σας πω τώρα, επιθυμώ πάρα πολύ να προφητεύω. Και όλη μου η φροντίδα είναι σε αυτό. Όλη μου η φροντίδα, όλη μου η προσευχή, όλη μου η δύναμη, όλη μου η καρδιά. Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι? Χάνουμε το Χριστό. Το χάνουμε. Χάνεται, πάει, χάθηκε. Τώρα για μας υπάρχει κάτι άλλο που έχει αντικαταστήσει τον Χριστό. Να κηρύττω, να προφητεύω, να επισκέπτομαι. Λέω τώρα για πράγματα που είναι βάρεστα στα μάτια του Θεού. Να συνειδητοποιήσουμε αδελφοί τη μοιχεία. Και όταν χάσω τον Χριστό, χάνω τη φωνή Του. Χάνω την οδηγία Του. Χάνω την προστασία Του. Γιατί αγάπησα τον αψέλνο. Έχω ωραία φωνή, όχι εγώ, αλλά έχω ωραία φωνή και μ' αρέσει να ψέλνω στο Θεό. Και να δημιουργώ και κασέτες και να δημιουργώ και ύμνους και έχασα το Θεό. Γιατί όλη μου η προσοχή είναι αυτή. Και να θέλει ο Θεός να με χρησιμοποιήσει από εκείνη τη μεριά δεν μπορεί, γιατί εγώ είμαι απασχολημένος εδώ. Και να θέλει ο Θεός να με βοηθήσει από εκεί δεν μπορεί. Και να θέλει να μου μιλήσει δεν ακούω. Και προχωράει και πιο πολύ ο μοιχός. Είναι πολύ σοβαρό η μοιχεία, αδελφοί, η πνευματική. Η μοιχεία η πνευματική βέβαια μπορεί να είναι και στα είδωλα, σε άλλους θεούς. Μπορεί να είναι στα παιδιά μας. Αγάπησα τόσο πολύ αυτή η γυναίκα, το παιδί της, που δεν έχει μάτια για τίποτα άλλο. Το ξυπνάει, το κοιμίζει, ούτε το Λόγο του Θεού λογαριάζει, ούτε τίποτα. Θα το προσέξω, μη μου κρυώσει, μη μου αρρωστήσει. Και αυτό είναι το πιο άρρωστο. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχει τη βοήθεια του Θεού. Και ο μοιχός τα χάνει όλα.
Το πρώτο λοιπόν που χάνει είναι την οδηγία του Θεού. Ύστερα να μπορεί και να σκανδαλιστεί, να τα βάλει με το Θεό. Την επαφή με το Θεό, την προσευχή με το Θεό, τη σχέση με το Θεό. Και αρχίζουν τα λάθη και οι αποτυχίες. Και ό,τι κάνει δεν ευωδώνεται. Και ο Θεός επειδή τον γνωρίζει τι λέει. Εγώ θα σε βοηθήσω να στο φανερώσω. Γιατί πια όταν πάρει η καρδιά σου αυτή την κατεύθυνση, την ημέρα του βασιλιά, εσύ θα κάνεις αυτό το οποίο έχεις στην καρδιά σου. Την ημέρα, ας πούμε, της χειροτονίας του βασιλιά, την ημέρα μια πάρα πολύ σημαντική μέρα, οι άνθρωποι αυτοί, οι μοιχοί, φλογώνουν την καρδιά τους με τον ίνον. Είναι η καρδιά τους, έχει, είναι το πνεύμα της μοιχείας αυτό, που αφήνεις τον Χριστό για κάτι άλλο και δεν το καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, χάνεις την παρουσία του Θεού, χάνεις τον Χριστό, χάνεις τη σχέση σου με τον Θεό, ό,τι σκέψη έχεις είναι λάθος, ό,τι κρίση έχεις είναι λάθος και ο Θεός επιτρέπει τα λάθη σου να τα καταλαβαίνεις και να σου φανερώνονται, μήπως και εννοήσεις και μετανοήσεις και σωθείς. Πολύ σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί, αυτό. Πάρα πολύ σοβαρό. Γι' αυτό να προσέχουμε την καρδιά μας. Ξέρετε πόσο εύκολα η καρδιά μας αρπάζει. Πάρα πολύ εύκολα. Δεν έχει άδικο ο Θεός που λέει η καρδιά μας την απατηλεί υπερ πάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Απατηλεί υπερ οτιδήποτε άλλο. Όλα μπορούν να απατήσουν τον άνθρωπο. Αλλά αυτό που τον απατά υπερ οτιδήποτε άλλο είναι η καρδιά του. Και διεφθαρμένη. Έχει μία πορεία λάθος. Και είναι που λέει ο Παύλος, εγώ δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγό. Θέλει να δαμάσεις το σώμα σου. Να το δουλαγωγήσεις. Να επιστρέψεις στο Θεό. Θα δούμε τώρα τι δεν έκαναν οι άνθρωποι. Εν τη μέρα λοιπόν του βασιλέως αυτών, εισθένησαν από τις φλογώσεως του ίνου και εξύπλωσε αυτός τα σχήρας του προς τους αχρίους κατά το βασιλιά και ο λαός. Και λέει στο 7 εδάφιο, πάντες σε θερμάθησαν ως κλίβανος οι μοιχοί, όπως είπαμε, κατέφαγον τους κριτάς αυτού, γιατί ο αρτοποιός πηγαίνει κοιμάται όλη τη νύχτα. Τι κάνουνε? Αντί να πιάσουν σιγά σιγά να ανοίξουν το φούρνο, να το φέρουν στην κατάλληλη θερμοκρασία για να ψηθεί το ψωμί, για να ψήσουν το ψωμί, ξυπνάνε αργά και βάζουν φωτιά και γίνεται πια καμίνι. Ό,τι βάζεις μέσα καίγεται. Καίγεται. Είναι αυτό που όταν κάποιος δεν ξέρει να μαγειρεύει, όπως εγώ, αν βάλω κάτι στο τέτοιο, το βάζω στο φούρνο, καίγεται, ούτε προλαβαίνεις να το δεις, κάει και πάει, λέει. Ρωμάει, κάει και. Δεν έχει επιμέλεια, δεν έχει σοφία, δεν έχει οδηγία Θεού, δεν έχει επίγνωση για να ξέρει πόσα, λέει οι νοικοκυρές Μαρές που λένε, στα 200 φωνάζει η Άννα στα παιδιά της, 200 βαθμούς βάλτο. Εγώ λέω 400 βάλτο να δούμε τι θα γίνει. Βάλτο 400 να δεις τι θα γίνει. Αυτό κάνουμε όμως εμείς οι άνθρωποι. Βάζουμε το ζήλο μας όλο και πιάνουμε φωτιά. Και δεν υπήρχε μεταξύ αυτών ο επικαλούμενος εμέ. Είναι τόσο απορροφημένος με τον τρόπο της ζωής του, με τις επιθυμίες του, με τις αγάπες του, με τις σκέψεις του και προσοχή, με τα όνειρά του άνθρωπος. Μάται και ονειρεύεται. Και πώς δεν το έχουμε πάθει αυτό? Καθόμαστε και λέμε θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω τ' άλλο, θα κάνω εκείνο και τίποτα από αυτά δεν γίνεται. Τίποτα από αυτά δεν γίνεται. Όλα ανάποδα πάνε. Ξεκινάς από εκεί, γκρεμίζεται. Ξεκινάς από εδώ, χαλάει. Ξεκινάς από εκεί, πέφτει. Και στο τέλος λέει, άχρηστος είμαι. Δεν είσαι άχρηστος. Δεν έχεις κάνει καλή επιλογή ποιου πρέπει να αγαπάς. Αυτό είναι το σημαντικό. Και δεν επικαλείσαι τον Θεό όταν πρέπει. Τι σημαίνει δεν επικαλούν, δεν υπάρχει ο επικαλούμενος σε μένα? Ζητάει βοήθεια. Θέλει να του μιλήσει ο Θεός κατά την καρδία του, αλλά έλα που δεν του μιλάει. Θέλει να τον οδηγήσει ο Θεός να πάει εκεί που αυτός θέλει, έλα όμως που ο Θεός δεν το κάνει.
Και δεν επικαλείται με το θέλημα του Θεού και με την ελευθερία στο Θεό αυτός να τον οδηγήσει. Θέλει αυτός να οδηγεί το Θεό. Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο άσχημα. Μετά από αυτή την εξέλιξη τα πράγματα γίνονται πιο άσχημα. Αρχίζει, λέει, ο λαός μου και ανακατεύεται με τα έθνη. Τώρα αρχίζει και μπερδεύεται. Και αρχίζει και ζητάει βοήθεια. Πάω στους παλιούς μου φίλους. Να πας, γιατί να μην πας. Θα με βοηθήσουν στους Ασσυρίους, στους Αιγυπτίους. Τι θα πας, ρε παιδί μου, εκεί. Να πάω να ζητήσω βοήθεια από το γείτονα, από το γειτόνισσα, από τον υπουργό. Πήγαινε, αλλά πάλι θα αποτύχεις. Γιατί δεν επικαλείσαι τον Χριστό. Δεν αγαπάς τον Χριστό. Και ξένοι κατέφαγον τη δύναμη αυτού και δεν γνωρίζει τούτο. Γιατί? Γιατί έγινε ο λαός μου, λέει, ως εγκριφία, σαν πίτα που είναι ψημένη μόνο από τη μια μεριά. Έχετε δει πίτα που να είναι ψημένη από τη μια μεριά? Από τη μια μεριά καμένη και από την άλλη ομή. Δεν τρώγεται με τίποτα. Άχρηστη. Καμένη από κάτω, άψητη από πάνω. Τις πίτες τις γυρίζουν οι γυναίκες και έχουν δίκιο. Ψήνεται και από εδώ, ψήνεται και από εκεί. Τι σημαίνει ψήνεται και από εδώ, ψήνεται και από εκεί? Εξετάζει τον εαυτό του, εξετάζει την καρδιά του, εξετάζει το θέλημα του Θεού, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, για να βγει ένα σωστό αποτέλεσμα. Όταν εσύ θέλεις δε και καλά να το ψήσεις και να το φας τώρα και το ψήσεις από τη μια μεριά, το κάψεις. Δεν τρώγεται πια. Παξιμάδι από τη μια μεριά, χυλός από την άλλη. Έτσι γίνεται ο χριστιανός. Έτσι γίνεται ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος ανακατεύεται και με τα έθνη. Να ρωτήσω και εκείνο το φίλο, να ρωτήσω και εκείνο το θείο, να ρωτήσω και εκείνη την ξαδέλφη, να δω τι θα μου πει και εκείνος και να δω, και μπερδεύει και το ένα και το άλλο. Και τη φωτιά, αλλά και το άψητο. Τι γίνεται? Τίποτα δεν γίνεται. Και τελικά οι ξένοι παίρνουν τη δύναμή του και αυτός δεν το καταλαβαίνει. Δεν το γνωρίζει. Λευκές τρίχες ανεφύησαν σποράδι εν αυτό και αυτός δεν το γνωρίζει. Αρχίζει και γερνάει. Δεν το καταλαβαίνει. Λέει, πόσο χρονών είσαι? 60. Μου λέει, δεν έχει σημασία πόσο είσαι. Μου λέει, πόσο αισθάνεσαι. Ωραία, εγώ τη λέω, ανάποδα τα λες. Δεν έχει σημασία πόσο αισθάνομαι, πόσο γράφει το κοντέρ. Αυτό έλεγε, τρέχεις με το αυτοκίνητο και λες, παιδί μου, δεν τρέχει καθόλου. Για κοίτα το κοντέρ 200. Δεν φαίνεται. Όταν θα τρακάρεις θα δεις. Πόσα ήτανε. Δεν είναι πόσο γράφει το κοντέρ. Λέει, είμαι 79 και είμαι σαν 30. Του λέω, δεν είσαι σαν 30. Είναι σαν να μου λες, είσαι 30 και είσαι σαν 79. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι πόσο αισθάνεσαι. Και τι το αισθάνεσαι είναι του το δω η καρδιά. Είναι πόσο γράφει το κοντέρ εκεί, είναι πόσο γράφει η μαυρομύτα. Λέει, πόσα θα πληρώσουμε λογαριασμό? Υπολογίζω 40 ευρώ. Κάτσε να έρθει. Κάτσε να έρθει να σου πω. Και εκεί τα 240. Μόρ, δεν το κατάλαβα. Έτσι την παθαίνει όμως και ο χριστιανός. Ασπρίζουν τα μαλλιά του. Χάνει τη δύναμή του. Έχει λάθος σκέψεις. Έχει λάθος κρίση. Έχει λάθος αποφάσεις. Δεν έχει καταλάβει τίποτα. Νομίζω ότι είναι και σοφός. Προσέξτε. Μην το πάρουμε για τον άλλον. Εγώ αλήθεια σας το λέω και ο Κύριος γνωρίζει. Δεν το πάρεις στον έλεγχο, θα σου πω εγώ τι φρένα έχει. Αδερφοί αγαπητοί, ο χριστιανός δεν ζει επικίνδυνα. Ζει με σοφία και με σύνεση. Ο κακός χριστιανός ζει επικίνδυνα. Τρέχει, δεν λογαριάζει. Λέγανε τα παιδιά μου, εγώ θέλω, ο Ντίνος θυμάμαι. Εγώ θέλω αυτό. Του λέγα, παιδί μου, δεν έχει σημασία τι θέλεις. Και ποτέ μην περπατάς και μην λογαριάζεις το τι θέλεις. Κύριο που έχει σημασία είναι θέλει ο Θεός. Μα θέλω. Θα σου γίνει κακό. Ποτέ μη λογαριάζουμε το θέλω μας. Γιατί ξέρετε η καρδιά μας είναι απατηλή. Θα θέλουμε πράγματα που δεν τα θέλει ο Θεός. Όχι μερικές φορές, πάντα. Κύριο που έχει σημασία είναι τι θέλει ο Θεός. Τι θέλει ο Θεός? Ότι είναι στελεμπότες. Λέω, παιδί μου, μπότες δεν είναι καλό. Θέλω ράμπο. Ήθελε να βλέπει ράμπο, τα λέω καλά? Τέλος πάντων. Από αυτά εκεί, τέλος πάντων. Τι θέλει ο Θεός? Θέλω να δω βίντεο. Δεν είναι τι θέλεις. Θέλω μηχανάκι. Και τα παιδιά δικαιολογούνται. Εμείς οι μεγάλοι δεν δικαιολογούμεθα.
Εμείς οι μεγάλοι δεν έχουμε περιθώρια για λάθη και δεν έχουμε περιθώρια για δικαιολογίες. Εμείς πρέπει να πάρουμε απόφαση. Θέλουμε τον Χριστό. Πάει, τέλειος. Και να πείσουμε και την καρδιά μας. Και να πείσουμε και τη γυναίκα μας και τον άντρα μας. Και να πείσουμε και την οικογένειά μας. Εμείς θέλουμε τον Χριστό. Αμήν, αδερφοί. Αυτό είναι το παν του ανθρώπου. Θέλουμε τον Χριστό. Και λέει, και δεν επιστρέφουν όμως αυτοί προς Κύριον τον Θεόν τους. Ποιμένουν στο θέλω τους. Δεν επιστρέφουν. Ρε παιδί μου, πώς πας από εκεί? Δεν επιστρέφω. Ξέρω εγώ τι κάνω. Το αποτέλεσμα. Ο Εφραήμ είναι ως περιστερά πλέον δελεαζομένη μη έχουσα σύνεση. Ξέρετε τι θα πει περιστερά δελεαζομένη? Της ρίγνης, το έχετε δει αυτό? Ρίγνουνε ψίχουλα, τρέχει περιστερά. Άμα θέλεις να πιάσεις το πιο εύκολο πουλί για να το πιάσεις, είναι το περιστέρι. Γιατί έχει μέσα του αγνά ένστικτα και δεν φοβάται. Άμα δείτε με το αυτοκίνητο περνάς και το περιστέρι δεν φεύγει, μπορείς να το πατήσεις. Τα άλλα όλα τα πουλιά εξαφανίζονται. Μόλις κάνουν τσουκ, φεύγουνε. Περιστέρι κάθεται από κάτω. Άμα περάσει εκεί που έχει περιστέρια, οδηγείς, πηγαίνεις κοντά, δεν φεύγει το περιστέρι, κάνεις τσακ τσακ, πρέπει να πατήσεις κλάξον, πρέπει κάτι να κάνεις για φοβηθεί να φύγει. Αν θέλεις να το δελεάσεις, παίρνεις λίγα ψίχουλα, το ρίχνεις, έρχεται, το πιάσες. Δεν έχει λογική, δεν έχει φόβο Θεού. Ο λαός μου έγινε ως περιστερά δελεαζομένη. Μη έχουσα σύνεση. Και επικαλούνται την Αίγυπτο και πάνε πίσω και υπάγουσαν στην Ασσυρία. Αυτή είναι ο Ισραήλ. Δεν κάθεται να λογαριάσει. Δεν έχει σοφία, δεν έχει σύνεση. Και ποιος είναι ο σοφός? Αυτός που βλέπει το κακό και φεύγει. Αυτός είναι ο σοφός και συνετός. Αυτός που βλέπει το κακό και φεύγει και δεν παρασύρεται. Ποιος είναι ο αχρίος? Ποιος είναι ο ανόητος, ο άφρον? Αυτός που βλέπει μια κοπέλα να περπατάει και να του λέει έλα και την ακολουθεί και τον παγιδεύει και τον στέλνει στην κόλαση, λέει η Γραφή. Περιστερά δελεαζομένη. Γι' αυτό και εγώ θα απλώσω τα δίχτυα μου. Και αυτό θα απλώσω τα δίχτυα μου. Δεν είναι, αδερφοί, για από αυστηρότητα, από αγάπη ο Χριστός. Θα απλώσω τα δίχτυα μου να τους εχμαλωτήσω για να μην πάνε εκεί και καταστραφούνε. Τι σημαίνει απλώνω τα δίχτυα μου? Παγιδεύει ο Θεός. Θα απλώσω τα δίχτυα μου και θα τους καταβιβάσω όπως τα πετεινά. Και θα τους παιδεύσω, θα τους εκπαιδεύσω, θα τους βοηθήσω. Καθώς εκηρύχθη εν τη συναγωγή αυτών. Θα πάρω τα δίχτυα μου, θα τα βάλω, ξέρετε πώς κυνηγάνε με δίχτυα. Τα βάζουνε, φωνάζουνε, τρέχουν τα πουλιά και πέφτουν πάνω στα δίχτυα. Θα υψώσω τα δίχτυα μου και θα τους κατεβάσω. Ενώ δεν θα θέλουνε, θα θέλουν να πάνε στην Αίγυπτο και στην Ασσύρια. Εγώ θα τους κατεβάσω. Όπως τα πετεινά, θα τους παιδεύσω. Και με την παιδεία που τους εκήρυξα το λόγο μου. Δίνει πολύ μεγάλη σημασία και επικεντρώνει την προσοχή μας ο λόγος του Θεού στο κήρυγμα. Καθώς εκηρύχθη στη συναγωγή αυτών. Ό,τι και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να το έχω δει, το έχω παρακολουθήσει, το έχω προσέξει και πιστεύω ότι είναι εμπειρία όλων μας. Ό,τι ακούμε στο κήρυγμα μας γίνεται μετά. Για να καταλάβουμε ότι ο Θεός μας προειδοποιεί και μετά αναγκάζεται να εκτελέσει. Αλλά και ό,τι έχουμε στην καρδιά μας, μας το λέει. Για να καταλάβουμε ότι μας προσέχει, μας ακούει, μας εξετάζει. Όπως κηρύχθηκε στη συναγωγή τους, έτσι θα τους εκπαιδεύσω. Έτσι θα τους παιδεύσω. Έτσι θα τους ταλαιπωρήσω. Έτσι θα τους αυξήσω. Όμως, αλίμονος αυτός. Διότι απεσκύρτησαν απέμα. Παρόλα αυτά απεσκύρτησαν. Όλεθρος σε αυτούς. Διότι σέβησαν σε με. Ενώ εγώ τους αγόρασα, αυτοί λάλησαν εναντίον μου ψεύδι. Δεν με επικαλέστησαν στην καρδία αυτών. Αλλά όλη τη νύχτα γκρίνιαζαν, έκλεγαν, φώναζαν, βασανίζονταν αντί για τη σωτηρία της ψυχής τους, για τον σύτον, για τον ίνον και στασίασαν εναντίον μου. Εκεί επιμένουν αυτοί στο σύτον και τον ίνον. Επιμένουν στον έρωτά τους.
Επιμένουν στην επιθυμία της καρδιάς τους και κλαίνε και γκρινιάζουν και παραπονούνται στο Θεό. Και ο Θεός δεν απαντάει. Και εγώ, λέει τώρα ο αγαθός Θεός, εκπαίδευσα αυτούς και ενίσχυσα αυτούς. Και τους εκπαίδευα και τους έδινα και δύναμη. Δηλαδή τους βοηθούσα. Τους εκπαίδευα, τους έδινα δύναμη, όμως αυτοί διαλογίζονται πονηρά εναντίον μου. Διαλογίζονται έξω, τι θα πει πονηρά. Τι θα πει το ευθές και το πονηρόν ενώπιον του Θεού. Έπραξε, λέει, το ευθές ενώπιον του Θεού. Έπραξε το πονηρόν ενώπιον του Θεού. Τι σημαίνει διαλογίζονται πονηρά. Επέμεναν στη σκέψη τους έξω από το θέλημα του Θεού. Εγώ τους βοηθούσα. Εγώ τους ενίσχυα. Και μας βοηθάει ο Θεός σε όλα τα πράγματα, προκειμένου να καταλάβουμε την αγάπη Του και να δεχθούμε και την παιδεία Του σε αυτό το οποίο δεν θέλουμε. Να το πω λιγάκι αυτό πιο σοβαρά. Υπάρχουν πράγματα από τα θέλημα του Θεού που τα θέλουμε. Να το πω λίγο πιο άσχημα. Μας βολεύουνε. Μας ευχαριστούνε. Αλλά υπάρχουν και ένα-δύο πράγματα που δεν τα θέλουμε. Δεν μας βολεύουνε, δεν μας ευχαριστούνε. Δεν συμφωνούνε με την καρδιά μας. Δεν γίνονται αποδεχτά από την καρδιά μας. Η καρδιά μας θέλει άλλα πράγματα. Εκεί έρχεται ο Θεός και μας βοηθάει σε όλα αυτά τα οποία δεχόμαστε. Και χάνουμε τον μπούσουλα, χάνουμε την κατεύθυνση σε αυτά τα οποία δεν θέλουμε. Για να καταλάβουμε ότι ο Θεός δεν είναι μαζί μας. Αλλά και πάλι δεν καταλάβαιναν. Δεν επιστρέφουν στον Κύριο. Έγιναν πια ως τόξον στρεβλών. Οι άρχοντες αυτών θα πέσουν εν ροφθαία. Αποκτούν αφθάδια στη γλώσσα. Δεν θέλουν να κουβεντιάσουν. Δεν θέλουν να διαπραγματευτούν με το Θεό. Δεν θέλουν να συζητήσουν με το Θεό. Αλλά γαργαλιζόμενοι την ακοή, ζητάνε μόνο λόγια που τους αρέσουν. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να πάθει ο χριστιανός. Να θέλει ο Θεός να του πει αυτά που θέλει. Φοβερό, αδερφοί. Και σπάνια συμβαίνει αυτό. Ο Θεός δεν συμμαρτυρεί σε αυτό. Άλλα θέλεις εσύ, άλλα κάνει ο Θεός. Άλλα ζητάς εσύ, άλλα σου λέει ο Θεός. Αλλιώς σκέφτεσαι εσύ, αλλού σε οδηγεί ο Θεός. Γι' αυτό ο Θεός θέλει τον άνθρωπο που είναι καθαρή η καρδιά του. Μακάρια η καθαρή την καρδία, γιατί αυτοί μόνο θα δουν το Θεό. Και τι θα πει καθαρή καρδιά, δεν έχει τίποτα μέσα. Καθαρή καρδιά, τίποτα δεν έχει μέσα, τίποτα δεν θέλει. Τίποτα δεν διεκδικεί. Θυμάμαι που με τα παιδιά μου πάντα το έλεγα, μη διεκδικήσετε τίποτα, ο ένας υπέρ του άλλου ή εναντίον του άλλου. Και το είχαν μάθει. Και πάντα υποχωρούσαν. Αυτός είναι ο καλός χριστιανός. Πάντα να υποχωρεί. Κύριε, όπως εσύ θέλεις. Κύριε, τι θέλεις εδώ. Ενώ υπάρχει ο άλλος, γυναίκα θέλω, τώρα την εθέλω. Και μάλιστα εκείνη. Αυτός δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν είναι βάρεστος στο Θεό. Τι ωραίο όμως να είμαστε, αδερφοί, έτσι πως μας θέλει ο Θεός, όπως ο Σολομών, απαλή και τρυφερή στην καρδιά. Τι θα πει αυτό, εύπλαστη καρδιά, εύπλαστη. Ό,τι πεις, Κυριέ μου, ό,τι θέλεις, Κυριέ μου. Δεν ξέρω εγώ, οδήγησέ με, φανέρωσέ μου. Και τι ωραία να μπορώ να ταπεινώνουμε κιόλας και να πηγαίνω σε έναν αδερφό και να του λέω, προσευχή σου, αδερφέ, να με βοηθήσει ο Θεός. Προσευχή σου, όχι προσευχή σου να γίνει αυτό. Προσευχή σου να μου φανερώσει ο Θεός. Προσευχή σου, αδερφέ, και για μένα. Τι ωραίο που είναι που ζητάμε τις προσευχές των Αγίων για τα αιτήματά μας. Είναι ταπείνωση αυτό. Και πόσο άσχημο είναι όταν έχεις ένα πρόβλημα και δεν το ανακοινώνεις. Γιατί έχεις μια δυναμία, έχεις ένα πρόβλημα. Πες το στο Θεό. Πες τους αδερφούς να προσευχηθούν και ο Θεός θα βρει τον τρόπο. Όταν όμως το κρατάς εσύ, φυλακισμένο το πρόβλημά σου. Θεέ μου, μόνο εσύ προσεύχεσαι, είναι καλό. Δεν αρέσει το Θεό. Απαλή και τρυφερή καρδιά να έχουμε. Σάλπισον ταύτα με το στόμα σου. Και ο Κύριος διατάζει. Αυτά που σου λέω, πες τα με το στόμα σου. Γιατί θα ορμήσει ο εχθρός αναϊτός εναντίον του οίκου του Κυρίου, διότι παρέβησαν τη Διαθήκη και εισέβησαν τον νόμο μου. Θα έρθει ο εχθρός. Θα επιτεθεί και θα γκρεμίσει, θα καταστρέψει.
Και τότε στην καταστροφή ο Ισραήλ θα κράζει προς το Θεό: «Σε γνωρίζουμε Θεέ μου, εσένα θέλουμε, εσένα εξητούμε», αλλά ουκήν φωνή ουκήν ακρόασης. Ο Ισραήλ απέρριψεν το αγαθόν, ο εχθρός θέλει καταδιώξει αυτόν, γιατί, και εδώ να προσέξουμε, πρώτον, γιατί αυτοί κατέστησαν βασιλείς πλην ουχή παρεμού, έκαναν αρχηγούς. Τι θα πει αρχηγούς? Έκαναν ανθρώπους που διατάζουν. Έκαναν αρχηγούς ή έγιναν αρχηγοί χωρίς το Θεό. Έβαλαν ανάμεσα στη φωνή του Θεού τη φωνή του ανθρώπου ή τη φωνή τη δική τους για τον άλλον. Εγώ θα σου πω τι θα κάνεις εσύ. Τον κατέστρεψες και καταστράφηκες. Εγώ ποιος είμαι εγώ? Εγώ θα με ρημνήσω για την ψυχή σου. Φοβερό, αδερφοί. Και εάν ο άνθρωπος αποφασίσει να με ρημνά για την ψυχή ενός ανθρώπου, τον κατέστρεψε. Πρεσβύτεροι δεν επιμελούνται, αλλά λέει εν το πλήθη των συμβούλων υπάρχει ασφάλεια. Όταν βλέπω ένα, όχι μόνο εγώ, όλοι οι πρεσβύτεροι, όταν βλέπουμε ένα πρόβλημα για κάποιον αδερφό, δεν λέμε εμείς θα κάνουμε, εγώ θα κάνω, συγγνώμη. Προσευχηθούμε, ρωτάω τον ένα, ρωτάω τον άλλο, τι θα κάνουμε εδώ, πώς το βλέπετε εσείς? Πολύ βαριά η ψυχή ενός ανθρώπου να τη διαχειριστεί ένας άνθρωπος ή δύο άνθρωποι. Την ψυχή του ανθρώπου τη διαχειρίζει το Θεός. Ο άνθρωπος τι κάνει? Επιμελείται, φροντίζει, κάθεται και βοηθάει. Δεν οδηγεί, δεν διδάσκει. Μόνο ο Χριστός διδάσκει. Μόνο ο Χριστός οδηγεί. Μόνο ο Χριστός αποκαλύπτει. Μόνο ο Χριστός φανερώνει. Τίποτα άλλο δεν κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, γιατί από τη στιγμή που ο άνθρωπος αρχίζει και επεμβαίνει και ψαχουλεύει την ψυχή του ανθρώπου, άρχισε το κακό. Δεν σου δίνει δικαίωμα ο Θεός να μπεις μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Δεν σου δίνει αυτό δικαίωμα. Σου δίνει να περιθάλτεις απ' έξω. Ή ένα πολύ μεγάλο λάθος επίσης. Θα πάω εγώ να τη γυναίκα τη δική σου να την υιοθετήσω. Φοβερό. Φοβερό, τη στιγμή που λέει ότι κεφαλή της γυναικός είναι ο ανήρ. Δεν μιλάω για τους άπιστους, για τους πιστούς. Όταν κεφαλή της γυναικός είναι ο ανήρ, εγώ θα μπω ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα και θα πω της γυναίκας τι πρέπει να κάνει. Μη γίνει το τέτοιο πράγμα, χάθηκα. Αλλά ούτε και στον άντρα θα πω τι θα κάνει. Κεφαλή του ανδρός ποιος είναι? Ο Χριστός. Και αυτά πρέπει να τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά για να ξέρουμε πού αρχίζουμε και πού τελειώνουμε. Και οι πρεσβύτεροι και οι αδελφοί οι παλιοί και ιδιαίτερα οι αδελφές οι παλιές. Οι οποίες δεν μπορώ να καταλάβω τι τους συμβαίνει μερικές φορές και παίρνουν κάποιες, όχι σε εμάς, έξω από εμάς λέω τώρα, παίρνουν κάποιες εξουσίες. Εξουσίες. Γιατί κάνεις αυτό, γιατί κάνεις εκείνο, ρωτάμε εμένα. Εγώ ξέρω, εγώ είμαι μεγάλη, εγώ έχω χρόνια στον Χριστό. Και λοιπόν. Μπορείς να την παρηγορήσεις. Μπορείς όταν κλαίει να κλαις μαζί της. Μπορείς να κάθεσαι δίπλα της όταν είναι ασθενής. Μπορείς όταν είναι ζηλιάρα και έχει θυμό και κακό να κάθεσαι και να μαλακώνεις την καρδιά της. Όχι να πας και να της λες τι να κάνει. Δηλαδή τις γυναικούλες έξω στη γειτονιά, εγώ θα σου πω τι θα κάνεις. Ξέρω και μια καλή καφετζού που θα μας πει τι να κάνουμε. Δεν είναι η Εκκλησία έτσι. Δεν επεμβαίνουμε στην ψυχή του ανθρώπου. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάει σε έναν άνθρωπο που δεν με έχει φωνάξει ή δεν μου έχει πει ο Θεός πήγαινε, γιατί θέλει κάτι να πω. Τίποτα άλλο. Δεν επεμβαίνουμε στις ψυχές των ανθρώπων. Είναι πολύτιμες οι ψυχές των ανθρώπων στα χέρια του Θεού. Γιατί αλλιώς γινόμαστε θεοί. Γίναμε βασιλιάδες ή κάναμε κάποιον άλλον βασιλιά. Έλεγαν εγώ είμαι ο παδός του Κοροβέση. Καλά μην πω Κοροβέση. Χάθηκα. Ό,τι μου πεις θα κάνω. Λέω την πάτησες. Άμα κάνεις ό,τι σου πω εγώ την πάτησες. Πάμε να προσευχηθούμε, να σου μιλήσει ο Θεός, να σε οδηγήσει ο Θεός, να κάνεις ό,τι σου πει ο Χριστός. Αδερφοί, πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει βασιλιάς. Βασιλιάς είναι ο Χριστός μόνο. Διδάσκαλος είναι ο Χριστός. Καθηγητής είναι ο Χριστός. Λανθασμένη η συμβουλή σου. Το καταλάβουμε μια και καλή.
Η γνώμη σου και η συμβουλή σου είναι λανθασμένη. Εκτός αν έρθει ο Θεός και βάλει μια τάξη στα πράγματα και σου πει μερικά πράγματα και τότε εντάξει. Με μεγάλη προσοχή να είσαι βέβαιος, να είμαστε βέβαιοι όλοι και να περιμένουμε κιόλας. Να δούμε, είναι έτσι. Θεός να μας φυλάει. Το πρώτο λοιπόν σφάλμα που κάνανε, κατέστησαν βασιλείς πλήνουχοι παρέμου. Το δεύτερο, έκαμον άρχοντας πλην χωρίς να έχω είδηση. Άρχοντας, τι σημαίνει άρχοντας, συμβουλάτορες, δάσκαλους, καθηγητές, πρεσβύτερους. Ξέρετε πόσο φοβερό είναι να κάνουμε μέσα στην εκκλησία έναν άνθρωπο πρεσβύτερο, ενώ δεν πρέπει να είναι. Τι ζημιά μπορεί να κάνει σε ψυχές, στο πρεσβυτέριο και στην εκκλησία. Αλλά σε έναν άνθρωπο πρεσβύτερο που δεν πρέπει να είναι. Φοβερό είναι. Μπορεί να στατώσει και να διαλύσει μια εκκλησία. Σε καμία περίπτωση, αδελφοί αγαπητοί, δεν θα υψώνουμε μέσα στην καρδιά μας κανέναν άνθρωπο περισσότερο από ό,τι του αξίζει. Και τι του αξίζει, να υπηρετεί μόνο. Να υπηρετεί. Και ποτέ δεν θα υψωνόμεθα κι εμείς περισσότερο από ό,τι μας αξίζει. Και τι μας αξίζει, να είμαστε δούλοι. Να βλέπεις τον άλλον σαν αφεντικό σου. Να σου πει, με πας μέχρι εκεί, μου κάνεις τούτο, ναι, ναι. Μου δίνεις το παλτό σου, πάρ' το, πάρ' το. Προσεύχεσαι για μένα, ναι, νηστεύεις για μένα, ναι. Σου δίνει εντολές ο άλλος. Όλοι είμαστε υπηρέτες ο έναν στον άλλον, ναι. Αμήν, αδελφοί. Αμήν. Δεν υπάρχει ανάμεσά μας κανένας αφεντικό, κανένας άρχοντας, κανένας σύμβουλος. Ένας είναι ο σύμβουλος, ο Χριστός. Αυτός είναι ο σύμβουλος, ο θαυμαστός. Οικογένειες είναι ξεχωριστές, είναι μια προσωπικότητα οι οικογένειες. Ένα στα μάτια του Θεού. Μπορείς να πας να χώνεις τη μύτη σου μέσα στην οικογένεια. Και αυτό ισχύει και για τους γονείς. Για τους πεθερούς και για τις πεθερές. Μην χώνεις τη μύτη σου μέσα στην οικογένεια. Θα ταλαιπωρηθείς και θα ταλαιπωρήσεις. Εάν σου ζητήσουν βοήθεια τα παιδιά, θα τη δώσεις και τέλειωσες. Αν μπορείς. Θα τη δώσεις και τέλειωσες. Ούτε θα ρωτήσεις, ούτε θα εξηγήσεις, τίποτα, τίποτα. Τα παιδιά σου όταν παντρευτούν είναι ξένοι. Αδελφοί, αλλά ξένοι. Αυτοί έχουν υποχρέωση να σε τιμούνε. Αλλά δεν έχουν υποχρέωση να είσαι κυβερνήτης τους. Αυτό θα κάνεις. Και έχω δει αδελφούς που υποτάσσονται στα παιδιά τους, το ξέρετε. Ό,τι θέλουν, δεν τους χαλάει χατήρι και είναι καλό αυτό. Δεν σου χαλάω χατήρι, παιδί μου. Τι θες, αυτό, αυτό, θες εκείνο. Μόνο να προσεύχεσαι να είμαστε σίγουροι ότι είναι από το Θεό η απόφασή σου. Ή με τα εγγόνια. Με τα εγγόνια. Εγώ θα το μεγαλώσω το παιδί. Και ποια είσαι εσύ. Μα εγώ ξέρω, έχω μεγαλώσει 15. Έχεις μεγαλώσει 15 δικά σου. Άσε να μεγαλώσει και τα δικά της οι άλλοι. Τα παιδιά, τα εγγόνια δεν τα αγγίζουμε. Τα αγαπάμε, τα παίζουμε, τα γαργαλάμε, τους κάνουμε δώρα πολλά, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Ούτε θα πούμε στη μάνα πώς θα μαγειρεύει και πώς θα μεγαλώσει το παιδί της. Αν μας ρωτήσει θα τους το πούμε. Δεν θα κάνουμε, αδερφοί αγαπητοί, βασιλιάδες, ούτε θα γίνουμε υποτακτικοί, ούτε άρχοντες, ούτε θα είμαστε υποάρχοντας. Και εκ τρίτων, εκ του αργυρίου αυτών και εκ του χρυσίου αυτών έκανουν σε αυτούς είδωλα. Α, τώρα άλλο πράγμα αυτό. Δεν σου δώσα λεφτά, λέω στα παιδιά. Μου δώσες. Θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ. Δεν μπορεί να έρχεσαι να μου ζητάς λεφτά και να μην μ' ακούς. Μπα, πού το διάβασες αυτό. Θα κάνεις είδωλα εσύ με τον εαυτό σου με τα λεφτά σου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ανάγκη από βοήθεια. Δεν θα του το χτυπάς. Θα του λες εγώ σου δώσα, εγώ σε βοήθησα. Δεν το έδωσε εσύ, ο Χριστός του τα έδωσε. Αν θέλεις δίνεις, αν δεν θες δεν δίνεις. Μη δίνεις. Αλλά δεν θα το διεκδικείς αυτό που δίνεις μετά. Θα το διεκδικείς. Το έδωσες, τέλειωσε, πάει. Ας μην το δίνεις. Το έδωσες, τέλειωσε. Έπειτα οι γονείς, τα παιδιά λένε εγώ σου δίνω τόσα λεφτά, θα πρέπει να κάνεις αυτό που σου λέω, να φυλάς τα παιδιά μου. Πα,
Πειρέτες είναι οι γονείς σου. Babysitter είναι, ποιος το είπε αυτό. Ναι, αλλά εγώ σου δίνω λεφτά. Και λοιπόν, μην μου δίνεις, μην του δίνεις. Θα δεις τα πάθεις από τον Θεό, αν δεν τιμάς τους γονείς και δεν τους δίνεις. Είσαι υποχρεωμένος να τους δώνεις. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι να σε υπηρετούν. Άσου ανθρώπους να ξεκουραστούν. Άσου ανθρώπους να είναι ελεύθεροι, να ζουν ελεύθεροι στη ζωή αυτή τη δύσκολη. Και όποτε δεν μπορούν να σε βοηθήσουν, να σε βοηθήσουν. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι δούλοι σου, δεν είναι υπηρέτες σου, δεν είναι υπαλληλοί σου. Ω, αυτό το υπάλληλος. Πω, φοβερό. Νομίζουν μερικοί ότι έχουν υπάλληλο. Υπάλληλο τον πρεσβύτερο, υπάλληλο τον αδερφό, υπάλληλο και είναι υποχρεωμένος να κάνεις αυτό που σου λέω. Δεν είναι υποχρεωμένος. Θέλει, καλώς, δεν θέλει, καλύτερα. Κανένας δεν είναι υποχρεωμένος. Δεν είμαι υπάλληλος κανενός. Δεν είσαι υπάλληλος κανενός. Είσαι ελεύθερος. Γιατί σε ελευθέρωσε ο Χριστός. Τώρα αν μες στην ελευθερία σου θέλεις να υπηρετείς, θα πάρεις το μισθό σου. Όχι από μένα, εκείνον. Εκείνον θα πάρεις το μισθό σου. Αν μες στην ελευθερία σου δεν θέλεις να υπηρετείς, μπορείς. Απλώς δεν θα πάρεις το μισθό σου. Εσύ αποφασίζεις. Αλλά δεν είσαι υπάλληλός μου, ούτε είμαι υπάλληλός σου. Δεν μου χρωστάς, ούτε σου χρωστάω. Όλοι μας χρωστάμε στο Χριστό. Αδερφοί, είναι πράγματα που είναι πολύ βασικά για τη χριστιανική μας ζωή. Δεν επηρεάζεται η ελευθερία του αδελφού σου από τη δική σου επιθυμία. Ο αδελφός σου είναι ελεύθερος γιατί τον ελευθέρωσε ο Χριστός. Και μέσα στην ελευθερία του κάνει ό,τι θέλει. Θα σε υπηρετήσει όσο μπορεί. Και όσο θέλει. Θα σε εξυπηρετήσει όσο μπορεί. Και όσο θέλει. Είτε αυτός λέγεται παιδί, είτε λέγεται γαμπρός, είτε λέγεται νύφη, είτε λέγεται πατέρας, είτε μητέρα, είτε πεθερός, είτε πεθερά. Είτε λέγεται πρεσβύτερος, είτε λέγεται αδελφός, μικρός, μεγάλος, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Δεν οφείλουμε σε κανέναν μηδέν. Γιατί μας ελευθέρωσε ο Χριστός. Άλλο, αν μες στην ελευθερία που μας έχει δώσει ο Θεός γινόμαστε δούλοι. Αυτό είναι άλλο, καλό είναι. Αλλά εμείς το θέλουμε και γινόμαστε. Αυτός το ήθελε και έγινε. Δεν ήταν υποχρεωμένος. Και τελικά θα εξολοθρευθούνε. Γιατί κατέστησαν βασιλιάδες χωρίς τον Χριστό, κατέστησαν άρχοντες και γιατί έπραξαν είδωλα. Έφτιαξαν είδωλα με τα χρήματά τους, με το αργύριο τους, με το χρυσάφι τους. Εξολοθρευθούνε. Τέλειωσε. Στον μόνο άνθρωπο που έχεις εξουσία είναι στη γυναίκα σου και στον άντρα σου και έχεις εξουσία. Τι σημαίνει εξουσία? Όχι να τον έχεις δούλο και σκλάβο, αλλά να του ζητάς. Σε παρακαλώ μου κάνεις αυτό, γιατί είσαι ασθένα. Εκεί μπορείς να το κάνεις. Μέχρι εκεί, εκεί αρχίζει. Εγώ λέω ότι σαν άσε με λίγο να σου φωνάξω, γιατί μόνο σε εσένα μπορώ να φωνάξω. Υπάρχει κανένας άλλος που να μπορώ να του φωνάξω? Άσε με να είμαι και λίγο άδικος, να σε αδικήσω, να ξεθυμάνω, σε σένα μπορώ. Και γελάει και άλλο. Και καλά κάνει. Αυτή είναι η αλήθεια όμως, αδερφοί μου. Στον αδερφό σου δεν μπορείς να ξεθυμάνεις. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Στον άντρα σου, εσύ αδερφή, μπορείς να ξεθυμάνεις. Πες του τα, μη φοβάσαι τίποτα. Αλλά μετά να του ζητήσεις συγγνώμη, έτσι. Θα πεις εντάξει, ξέφυγα. Επιτρέπεται να ξεφύγεις. Και στη γυναίκα σου μπερείς αδερφέ να της τα πεις. Πες της τα. Άρα μετά θα πεις ξέφυγα. Άμα ξεφεύγουμε, μετανοούμε, επιστρέφουμε. Όμως τον αδερφό σου δεν επιτρέπεται. Η ώρα μας πέρασε. Θα συνεχίσουμε τη χάρη του Χριστού γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Λέει παρακάτω, έσπηρε άνεμο και θέρισαν αιμοστρόβιλο. Έγινε μεταξύ των εθνών ο σκεύος που δεν υπάρχει χάρη σε αυτό. Πώς μπορεί να καταντήσει ο άνθρωπος? Και όλα αυτά τα λέει ο Θεός μέσα από το Λόγο Του πριν έρθει η μέρα η σκληρή της ανταπόδοσης. Ο Θεός να μας φυλάει και να μας διδάσκει, αδελφοί, και να μας κάνει να καταλαβαίνουμε. Αμήν.